για το δημογραφικό πρόβλημα που καταγράφεται σχετικά με τη μείωση των πληθυσμών σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στις Σέρες, έκανε αναφορά ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Σέρες. Όπως τόνισε, ο κ. Τζιτζικώστας ετοιμάζεται ένα πλαίσιο ολοκληρωμένο που θα παρουσιαστεί για το σύνολο της χώρας. Το σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα για τη γέννηση των παιδιών συνέχισε, διότι το δημογραφικό δεν θα εξελιχθεί τόσο καλά. Αν και είναι πρόωρο, οι επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν με συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των οικογενειών, όπως το νόμο που υπάρχει για κάθε παιδί να παίρνει 2.000 ευρώ όταν γεννιέται, και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν νέες κινήσεις, πρόσθεσε. Είδα και προβληματίστηκα πάρα πολύ με τα αποτελέσματα της απογραφής, συνολικά θα έλεγα για τη χώρα, ασφαλώς και για την περιφέρειά μας, την Κεντρική Μακεδονία και φυσικά για τις Σέρες. Και πρέπει να σας πω ότι για μένα το δημογραφικό είναι μια βόμβα στα θεμέλια του μέλλοντος της χώρας μας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί σήμερα να μην απασχολεί ευρέως, αν θέλετε, συνολικά την κοινωνία. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο πρέπει μια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, μια υπεύθυνη κυβέρνηση και φυσικά όλοι οι υπεύθυνοι αρμόδιοι φορείς και θεσμοί να ασχοληθούν πολύ σοβαρά σήμερα. Γιατί ό,τι πολιτικές υιοθετηθούν σήμερα θα τις δούμε να αποδίδουν καρπούς στην πράξη μετά από 10 και 20 χρόνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα πλαίσιο ολοκληρωμένο, το οποίο ξέρω ότι επεξεργάζονται τα αρμόδια υπουργεία και το οποίο θα παρουσιαστεί για το σύνολο της χώρας. Εμείς εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αυτό που κάνουμε στα πλαίσια των δικών μας αρμοδιοτήτων είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και το περιβάλλον, αν θέλετε, για τους συμπολίτες μας τουλάχιστον να μένουν στον τόπο τους. Αλλά αυτό δεν αρκεί, γιατί μειώνεται ο πληθυσμός. Και άρα θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα για να αυξηθούν οι γεννήσεις και πάλι στη χώρα μας. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, φοβάμαι πολύ και ανησυχώ ότι το δημογραφικό θα εξελιχθεί στην πιο μεγάλη βόμβα στα θεμέλια του κράτους μας. Θα υπάρξουν δεδομένες χρηματοδοτήσεις, συνενώσεις δήμων, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα, είναι πρόωρο να δούμε τις επιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις σε αυτό το επίπεδο. Αυτό όμως που πρέπει σίγουρα να γίνει είναι να ληφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των οικογενειών. Όπως ξέρουμε, υπάρχει ένας πρόσφατος νόμος που δίνει 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται και είναι πάρα πολύ σημαντικός νόμος αυτός που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν και άλλες γενναίες κινήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι το δημογραφικό όχι το λύνουμε, γιατί δεν λύνεται, αλλά ότι μπαίνει σε έναν δρόμο, αν θέλετε, σε έναν δρόμο ο οποίος θα μας επιτρέψει να αισιοδοξούμε ότι τουλάχιστον ο πληθυσμός της χώρας μας δεν θα συνεχίσει να μειώνεται με τους ρυθμούς που μειώθηκε την τελευταία δεκαετία. Τέλος, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές που έχουν σημαντικό πρόβλημα. Περιοχές που έχουν σημαντική μείωση πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Αυτή είναι και θα είναι και η δική μου εισήγηση στη συζήτηση που θα ανοίξει τώρα για το δημογραφικό. Εμείς ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και ως Πρόεδρός της, σας λέω ότι το θέμα αυτό θα το φέρουμε πολύ σύντομα και θα το φέρουμε με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και βέβαια. Οι περιοχές που αποδείχθηκε από την απογραφή αυτή ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο.